Ειδικοί λένε να πίνουμε συχνά νερό. Βοηθά? Το νερό βοηθά στην καλύτερη υγιεινή. Αλλά όχι ειδικά για τον κορονοϊό. Στο σπίτι καθόμαστε όπως παλιά ή κρατάμε αποστάσεις? Δεν νομίζω ότι εάν γνωρίζουμε ότι είμαστε όλοι υγιείς, μπορούμε να ζούμε μέσα στο σπίτι μας όπως και πριν. Αν έχει κάποιο συμπτώμα, τότε κρατάμε αποστάσεις. Αγοράζω για παράδειγμα φρούτα. Τα πλένω μόλις φτάσω σπίτι? Καλύτερα ναι, γιατί ξέρουμε ότι αφού τα πλύναμε δεν υπάρχει θέμα να έχουμε αγγίξει κάτι το οποίο πιθανώς να είναι μολυσμένο και παραμένει μολυσμένο για κάποιες ώρες ή κάποτε για κάποιες μέρες. Από τις διάφορες συσκευασίες προϊόντων είναι δυνατόν να μεταδοθεί ο ιός? Δεν είναι τόσο απλό, δεν τόσο εύκολο, γιατί δεν ξέρουμε πότε άγγιξε κάποιος μια συσκευασία που ήταν μολυσμένος και πόσες ώρες, γιατί ο ιός έχει κάποιες ώρες που ζει στο περιβάλλον. Από την άλλη, είναι καλό επιφάνειες τις οποίες δεν γνωρίζουμε αν είναι καθαρές, καλό είναι να τις αποστηρώνουμε πριν ή αν θα αγγίξουμε μόνο σε αυτές τις επιφάνειες, πλένουμε τα χέρια μας ή χρησιμοποιούμε αλκοολούχο τζέλ. Κλειστά ή ανοιχτά παράθυρα στο σπίτι? Είναι καλό να αερίζονται οι χώροι μας και να μην είμαστε σε ένα κλειστό μέρος συνεχώς. Αλλάζω κάτι στον τρόπο με τον οποίο καθαρίζω το σπίτι? Χρησιμοποιώ περισσότερα αντισηπτικά? Σίγουρα γίνουμε πιο επιμελείς στον καθαρισμό, ώστε να μην αφήνουμε επιφάνειες οι οποίες πιθανόν να έχουν μολυθεί από οποιοδήποτε λόγο, για οποιοδήποτε λόγο. Παραδείγματος από κάποια αντικείμενα που έφερα, μπορεί να είναι μια τσάντα με τρόφιμα, μπορεί να είναι ένα κασόνι με τρόφιμα, μπορεί να υπάρχουν διάφορα πράγματα που μπορούν να επιμολύνονται σε επιφάνειες, ειδικά της κουζίνας. Και στις τουαλέτες πρέπει να υπάρχει καθαριότητα. Ο ιός μεταδίδεται από έντομα? Όχι, δεν έχει διαπιστωθεί κάτι τέτοιο. Το νερό της θάλασσας σκοτώνει τον ιό? Δεν υπάρχουν μελέτες που να δείχνουν ότι σκοτώνει νερός από το νερό της θάλασσας, αλλά ούτε και το αντίθετο. Ισχύει ότι πρέπει να αποφεύγονται κατηγορίες παυσίπονων γιατί ρίχνουν το ανοσοποιητικό? Αυτό το δείχνουν κάποιες μελέτες. Αλλά καλό είναι να αποφεύγονται τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα γενικά για πολλούς άλλους λόγους, γιατί αυτά τα φάρμακα, η χρόνια κατανάλωσή τους μπορεί να οδηγήσει και σε νεφρική ανεπάρκεια. Άρα δεν είναι ο μόνος λόγος αυτός, αλλά και για πολλούς άλλους λόγους υγείας.